Ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις. Τις προτάσεις της για την αντιμετώπιση κρίσεων στον τραπεζικό τομέα και τη μελλοντική αποφυγή διασώσεων τραπεζών από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η δέσμη προτάσεων αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της λεγόμενης Τραπεζικής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος, σύμφωνα με την Επιτροπή, θα συμβάλλει στη σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα και στην τόνωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το τραπεζικό σύστημα. Η διαδικασία έγκρισής της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τα κράτη-μέλη εκτιμάται ότι θα διαρκέσει πάνω από ένα χρόνο. Η Επιτροπή προτείνει τρία στάδια εξυγίανσης του χρηματοπιστωτικού τομέα: την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση και την εξυγίανση. Αναμενόμενοι χαρακτήρισαν οικονομικοί αναλυτές την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αφήσει αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο 1% στο χαμηλότερο ιστορικά επίπεδό του που ισχύει από τον Δεκέμβριο. Από τις 18 Ιουνίου έως τις 5 Ιουλίου 2012, οι υποψήφοι για την επιλογή στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να υποβάλουν τα μηχανογραφικά δελτία συμμετοχής με ηλεκτρονικό τρόπο. Από σήμερα και μέχρι 22 Ιουνίου θα πρέπει να προσέλθουν στα λύκεια υποψήφοι για να πάρουν τον κωδικό ασφαλείας για τα μηχανογραφικά τους δελτία, όπως επίσης και τα παιδιά πολυτέκνων, τριτέκνων κτλ. Που δεν τα προμηθεύτηκαν τον Μάιο. Υπουργός Παιδείας Φρόσο Κιάου σε συνέντευξη τύπου ανακοίνωσε ότι οι βαθμολογίες θα γνωστοποιηθούν στο τελευταίο πενθήμερο του Ιουνίου, ενώ στο τέλος Αυγούστου, όπως πάντα, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογικές βάσεις και τα ονόματα των επιτυχόντων στις εξετάσεις. Ο Υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι προτίθεται να εισηγηθεί στην επόμενη κυβέρνηση την πρόσληψη και απασχόληση στα σχολεία παιδοψυχολόγων με αφορμή την αυτοκτονία μαθήτριας σε σχολείο της Αθήνας μετά την λήξη των πανελληνίων εξετάσεων, καθώς, όπως εξήγησε, το βάρος της οικονομικής κρίσης αλλά και η ψυχολογική πίεση των εξετάσεων είναι δυσβάσταχτα για τους ώμους των παιδιών. Στα ίδια τα κόμματα εναπόκειται να αποφασίσουν ποια μορφή τηλεσυζήτησης θα οργανώσουν και με ποια κόμματα, δήλωσε ο υπηρεσιακός υπουργός εσωτερικών μετά το ναυάγιο της σημερινής συνάντησης της Διακομματικής Επιτροπής. Οι εκπρόσωποι των κομμάτων εμφανίστηκαν θετικοί στην διεξαγωγή debate μεταξύ όλων των πολιτικών αρχηγών, με το ΣΥΡΙΖΑ να εμένει στον αποκλεισμό της Χρυσής Αυγής, ενώ Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκαν ανοιχτοί σε ξεχωριστή τηλεμαχία μεταξύ Σαμαρά και Τσίπρα, κάτι που αρνήθηκαν οι υπόλοιποι. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Κουρλέτης, μιλώντας στον ραδιοσταθμό Βήμα FM, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι ροκάνισε τον χρόνο γιατί ήθελε να αποδράσει από τη συζήτηση. Τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την εξωτερική πολιτική και την οικονομία παρουσίασε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στους πρεσβευτές των 20 πιο ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πρόγραμμα εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Αντίθετα, πρόσθεσε, είναι πρόγραμμα που αποτελεί τον μόνο δρόμο για την έξοδο από την κρίση και την μετατροπή της Ελλάδας σε ισότιμο και αξιοπρεπή εταίρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Την αναγκαιότητα να υπάρξει διακυβέρνηση εθνικής συνευθύνης, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος σε σημερινή ομιλία του στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Πρόσθεσε ότι το πραγματικό δίλημα είναι αν θα παίξουμε με τη φωτιά, αν θα προχωρήσουμε στη γραμμή της μονομερούς καταγγελίας της Δανειακής Σύμβασης ή της υπεύθυνης αναθεώρησης των δυσμενών όρων της, κρατώντας τα θετικά της. Οι εκλογές δεν είναι διαγωνισμός καλλιστείων. Χρειάζεται οικουμενική κυβέρνηση που θα καταγγείλει το μνημόνιο, δήλωσε ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Πάνος Καμένος στο ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα σε ερώτηση αν θα μπορούσε να στηρίξει κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το μεγάλο κεφάλαιο πρέπει να φορολογηθεί με 45%, τονίζει η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρίγα, επισημένοντας ότι τα εκαθαριστικά σημειώματα αρκούν για να οδηγήσουν το λαό σε μεγαλύτερη φτώχεια. Η κυρία Παπαρίγα θα μιλήσει απόψε στην κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης. «Δεν είδα τέτοιο κλίμα, δεν διαπίστωσα ότι υπάρχει προετοιμασία για την έξοδό μας από την Ευρωζώνη», δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΝΕΤ μετά την επιστροφή του από τις Βρυξέλλες. Στη Web TV του Αθηναϊκού Πρακτορείου σε απευθεία σύνδεση μιλά αυτή την ώρα ο πρόεδρος του Λάος Γιώργος Καρατζαφέρης. Τις ερωτήσεις τους στον Γιώργο Καρατζαφέρη μπορούν να υποβάλουν οι πολίτες μέσω Twitter και μέσω Facebook έως και το τέλος της ζωντανής συνέντευξης. Ταλαιπωρία και σήμερα στα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όπου άρχισε η διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων και ενώ αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας για το θέμα των οφειλών σε φαρμακοποιούς και προμηθευτές.
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών, ύστερα από μάχη με την απάρατο νόσο, ο Ανδρέας Χριστοδουλίδης, πρώην πρόεδρος και γενικός διευθυντής του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Η κηδεία του θα γίνει αύριο στις 5 το απόγευμα από το νεκροταφείο Κεσαριανής. Την λύπη τους για τον εκλειπώντα εξέφρασαν μεταξύ άλλων η Ευρωπαϊκή Ένωση Πρακτορείων Ειδήσεων, ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου, η εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Φόφη Γεννηματά, καθώς και ο πολιτικός και δημοσιογραφικός κόσμος της Κύπρου, από όπου καταγόταν. Από το νεκροταφείο Χολαργού αύριο το απόγευμα στις 8.30 η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Αθηνόδωρου Προύσαλη, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα έως 35 ετών. Το πρόγραμμα στοχεύει στην απασχόληση 5.000 νέων οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας. Για τις 21 Νοεμβρίου αναβλήθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων η δίκη του Μάκη Ψωμιάδη για την υπόθεση της επεξαίρεσης μεγάλου χρηματικού ποσού το 2002 από τα ταμεία της ΑΕΚ. Για τις 11 Ιουνίου διακόπηκε η δίκη του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος κατηγορείται σε υπόθεση επίθεσης και ληστείας σε βάρος πολίτη το 2007 στην Πολυτεχνιούπολη. Η δίκη δεν εκφωνήθηκε λόγω παρέλευσης ωραρίου. Εξωτερικές ειδήσεις. Τον κόδωνα του κινδύνου έκρουσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη ότι έχουν παρουσιαστεί αυξημένοι οικονομικοί κίνδυνοι που απειλούν την ανάκαμψη της Ευρωζώνης. Διευκρίνησε επίσης ότι δεν εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να καλύψει την απουσία ή το έλλειμμα δράσης από τους άλλους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκλείοντας όμως για το άμεσο μέλλον την υιοθέτηση πολιτικής για χαμηλότοκα δάνεια. Αισιόδοξος αναφορικά με την κατάσταση της Ελλάδας είναι ο πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Αυστριακός Ευρωβουλευτής Χάνες Βόμποντα, σύμφωνα με δημοσίευμα της αυστριακής εφημερίδας Κουρίρ. Όπως επισημαίνει ο κύριος Βόμποντα κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ελλάδα, διαπίστωσε πως στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν ολοένα και περισσότερες δυνάμεις που προτείνουν δρόμους πιο κοντά στην πραγματικότητα. Πρόσφατα, ο Χάνες Βόμποντα, μιλώντας σε ανοιχτή συζήτηση στη δημόσια αυστριακή ραδιοφωνία με τον αρχηγό της κοινοβουλευτικής ομάδας του Γερμανικού Κόμματος Η Αριστερά, Γκρέγκορ Γκίζη, είχε ταχθεί υπέρ μια συμμετοχής του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μεγάλη Βρετανία ζήτησαν την κατάρτιση ενός άμεσου σχεδίου για την επίλυση της κρίσης στην Ευρωζώνη, όπως δήλωσε μία εκπρόσωπος της Βρετανικής κυβέρνησης. Τηλεφωνική επικοινωνία για το θέμα αυτό είχαν χθες το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και ο Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον. Παρόμοια συνομιλία είχαν και ο Αμερικανός υπουργός οικονομικών Τίμοθι Γκάιντνερ με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης Γκουάν Κισάν. Η Ευρωζώνη είναι έτοιμη να κινητοποιήσει πολύ γρήγορα τα εργαλεία στήριξης που διαθέτει για να βοηθήσει την Ισπανία, εάν η Ισπανική κυβέρνηση το θελήσει, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Πιέρ Μοσκοβισί, ενώ πρόσθεσε ότι η Ευρώπη είναι διατεθειμένη να βοηθήσει την Ελλάδα. Η Ευρωζώνη κατέγραψε μηδενική ανάπτυξη τους τρεις πρώτους μήνες του 2012, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες εκτιμήσεις. Η γαλλική κυβέρνηση επανέφερε στα 60 έτη από τα 62 το όριο συνταξιοδότησης για τα άτομα που έχουν ξεκινήσει νωρίς τον εργασιακό τους βίο. Ο καιρός. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για αύριο και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και ενδέχεται να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 12 έως 30, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 13 έως 33 και στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη από 16 έως 29 βαθμούς. Άνεμη ανατολική νοτιοανατολική μέτρη και θερμοκρασία από 16 έως 30 και από 16 έως 29 βαθμούς αντίστοιχα προβλέπονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ήταν οι ειδήσεις από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.